Να χαιρετήσω τώρα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό τον δείχτη αντίληψη διαφθορά και αν θεωρείτε και εσείς ότι επηρεάζει και επενδυτές που τα βλέπουν αυτά. Σίγουρα μια χώρα πρέπει να πηγαίνει πάντα πάνω. Εγώ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν σωρία προσπαθειών να αλλάξει το σύστημα και θεσμικά. Ανάφερε κάποιο προηγούμενο συνομιλητή σας, εγώ να προσθέσω και κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα και η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Ένας από τους λόγους που έγινε, και είπα και αυτό μετά από πάρα πολύ καθυστέρηση, είναι ακριβώς για να παταχθεί και το ρουσφέτ ή οποιαδήποτε πελατοκρατία μπορούσε να επικρατήσει. Κύριε Πετρίδη, από αυτό που ψηφίστηκε για δημόσια υπηρεσία, το ρουσφέτ θα εξαλειφθεί? Δεν έχει να κάνει με το σύστημα προαγωγών και διορισμού? Δηλαδή, θα δούμε μέσα από αυτή την ψήφιση από τα παραδείγματα ότι δεν θα υπάρχει ρουσφέτ? Όταν η προαγωγή θα γίνεται καθαρά με αντικειμενικούς μεμοριοδότηση και αντικειμενικούς όρους, μέσω εξετάσεων, μέσω δομημένων συνεντεύξεων, μέσω μοριοδότησης των ψυχίων, μέσω μοριοδότησης της εμπειρίας, με ένα απόλυτα καθαρό και διάφανο τρόπο. Φυσικά και παραστασία. Ναι. Ωραία. Το λέω, κύριε Πετρίδη, γιατί μαζί είχαμε τη συζήτηση ότι αν ψηφίζουμε με τα ρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας ή περιπαίξιμο. Θυμάστε σε κάποιο σημείο που είχε να κάνει και με τις διαθυματικές προαγωγές. Γι' αυτό το ρωτώ, τι ακριβώς ψηφίστηκε. Ναι, και νομίζω σας είχαμε κάνει μια καλή κουβέντα τότε. Ναι. Λοιπόν, τώρα, κύριε Πετρίδη, συνεπώς λέτε ότι έγιναν βήματα, αλλά λαμβάνετε υπόψη αυτός ο δείχτης. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Φυσικά, όπως είπε και ο συνομιλητής σας, αυτός είναι ένας δείχτης περί αντιλήψεων. Ναι. Έτσι. Και φυσικά, και αναφέρθηκε και πριν, όταν, ας πούμε, και η αντιπολίτευση συνέχεια το κάνει αυτό σαν σύνθημα εδώ και 3-4 χρόνια, ότι τα πάντα είναι διαφθαρμένα. Φυσικά διαυξάνονται και οι αντιλήψεις και πέφτει και η χώρα. Ή όταν πολλά πράγματα παρουσιάζονται ως διαφθορά, ή όταν υπάρχει για πρώτη φορά μια τόσο μεγάλη προσπάθεια της πάταξης της διαφθοράς και βγαίνουν τόσα πράγματα έξω, ναι. Φυσικά και η αντίληψη θα αυξάνεται.